και Ι51, παράγραφος 2 και 3. Όλα αυτά βέβαια σε συνδυασμό. Ας τα διαβάσουμε μία ανάγνωση και να δούμε ποιος είναι ο συνδυασμός που γίνεται μεταξύ τους και προκαλείται αυτή η κατάργηση της σκεφτικής αυτοδιάθεσης και ανεξαρτησίας του λόγου μας. Λέει λοιπόν, σελίδα 2 είπαμε, στο μικρό φυλάδιο, στο πολυσέλιδο θα πάτε στο ορισμός και στόχοι της Ένωσης. Έτσι, εδώ, αυτή τη σελίδα. Ανοίγει λοιπόν και τα δύο φυλάδια μπροστά σας. Σελίδα 2 το μικρό και το πολυσέλιδο στο ορισμός και στόχοι της Ένωσης. Διαβάζουμε λοιπόν. Άρθρο Ι2, εδάφιο Β. Λέγοντας εδάφιο, κάθε πρόταση που τελειώνει με τελεία, αμέσως μετά ξεκινάει μια επόμενη. Εκεί που τελείωσε η πρόταση με τελεία είναι το προηγούμενο εδάφιο, το 1. Από εκεί που ξεκινάει μετά την τελεία η δεύτερη πρόταση είναι το εδάφιο 2, Β. Εδάφιο Γ. Και πάει λέγοντας. Έτσι. Λοιπόν, διαβάζουμε. Άρα λοιπόν, Ι2, εδάφιο Β. Διαβάζουμε. Οι αξίες της Ένωσης, εδάφιο Β, οι αξίες αυτές, μιλάει για την ισότητα, το δίκαιο, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη-μέλη σε μια κοινωνία πλουραλισμού, ανοχής, δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και απαγόρευσης των διακρίσεων. Υπογραμμίζω την τελευταία πρόταση, είναι πολύ σοβαρή. Υπογραμμίζω απαγόρευση των διακρίσεων. Από μόνο δεν λέει τίποτα, δεν λέει κάτι συγκεκριμένο, θα το δούμε σε συνδυασμό με τα άρθρα που θα διαβάσουμε. Άρθρο Ι13, παράγραφος 2, εδάφιο Ήτα. Πάμε στο Ι13. Παράγραφο 2, εδάφιο Ήτα. Η τομή συντρέχουσας αρμοδιότητας. Παράγραφος 2. Οι μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών συντρέχουσες αρμοδιότητες εφαρμόζονται στους απόλυτους βασικούς τομείς. Και πάμε κάτω-κάτω που λέει μέρος 3, οικονομική, κοινωνική και γεωγραφική συνοχή. Κοινωνική, υπογραμμίζω τη λέξη κοινωνική. Θα υπάρξει με την επιβολή ενός τέτοιου συντάγματος κοινωνική συνοχή. Αυτό δεν σημαίνει απλώς να ζούμε η Αλβανία απέναντι στο Διάρη και εμείς απέναντι στο Τριάρη στο Ημιόρφο. Έτσι. Όχι, δεν σημαίνει κάτι τέτοιο. Θα το δούμε γιατί δεν σημαίνει κάτι τέτοιο. Είπαμε συνδυασμό στον άρθρο. Θα τα διαβάσουμε πρώτα όλα. Πάμε στο Ι3, συγγνώμη, το περάσαμε. Γυρίστε λιγάκι πίσω. Ι3, παράγραφος 3, εδάφιο Γ. Η Ένωση εργάζεται για μια Ευρώπη βιώσιμης ανάπτυξης βασισμένης σε ισόρροπη οικονομική μεγέθυνση, σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς κτλ. Κτλ. Και πάμε εκεί πιο κάτω που λέει «Η Ένωση καταπολεμά τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις και προωθεί τη δικαιοσύνη και την κοινωνική προστασία, την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, την αλληλεγγύη μεταξύ γενεών και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού». Η Ένωση προωθεί την οικονομική, κοινωνική και γεωγραφική συνοχή. Το ξαναβλέπουμε. Παραλαμβάνετε. Βλέπουμε ότι επαναλαμβάνεται σε αρκετά άρθρα. Έχει τη σημασία του που επαναλαμβάνεται. Δεν επαναλαμβάνεται τυχαία. Πάμε στο άρθρο Ι51, παράγραφος 2 και 3. Η Ένωση σέβεται παρομοίως στο καθεστώς των φιλοσοφικών και μη ομολογιακών οργανώσεων. Και παράγραφος 3. Η Ένωση διατηρεί ανοιχτό, διαφανή και τακτικό διάλογο με τις εκκλησίες και τις οργανώσεις αυτές, αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη ταυτότητα και συμβολή τους. Αν μη τι άλλο, ξεκαθαρίζει πολύ καλά στο τελευταίο αυτό για ποιο λόγο μιλάει στα προηγούμενα άρθρα για κοινωνική συνοχή. Διότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι με το σημερινό Ελληνικό Σύνταγμα θεωρούνται, αν όχι παράνομοι, σαφώς δεν μπορούν να έχουν προτεραιότητες στους πολιτικούς ρόλους του κράτους και της ζωής, της παιδείας του κράτους, της κοινωνίας μας. Όλοι αυτοί θα εξισωθούν με την επικρατούσα εθνότητα και θρησκεία. Με τους Ορθοδόξους και με τους Έλληνες. Είτε αυτοί είναι Αλβανοί, είτε είναι Μουσουλμάνοι, είτε είναι Πακιστάνοι, είτε είναι Ινδοϊστές, είτε είναι Ιεχωβάδες, είτε είναι άθρησκοι. Όλοι αυτοί θα εξισωθούν κοινωνικά, θα μπουν στον κοινωνικό ιστό της κοινωνίας μας, της χώρας μας και θα αποτελέσουν μερίδα πολιτών που θα έχει ίσα δικαιώματα με την επικρατούσα εθνότητα και θρησκεία. Πράγμα που με το σημερινό σύνταγμα δεν ισχύει και απαγορεύεται. Και δεν μιλάμε για, προσέξτε, γιατί έχει γίνει μια παρανόηση την οποία δυστυχώς, και θα επιμείνω, κάποιοι νομικοί εννοούν να την περνάνε διαστρεβλωμένη.
πολύ διαστρεβλωμένα το κάνουν αυτό. Επιχειρούν δηλαδή μια διαστρέβλωση πραγματικής νομικής αλήθειας σε ό,τι αφορά την αφαίρεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις μειονότητες. Και να πούμε εδώ πέρα κάτι πολύ σημαντικό. Να πούμε την αλήθεια για αυτό το θέμα, την νομική αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια σε ένα σύνταγμα που λειτουργεί όπως το δικό μας το ελληνικό σήμερα, που δεν δίδει το δικαίωμα φερρυπίν στον μουσουλμάνο να διδάξει θρησκευτικά στο δημοτικό ή στο γυμνάσιο σε χριστιανικό σχολείο, ή δεν δίνει το δικαίωμα σε έναν Ιεχωβά να είναι αξιωματικός στρατού ή να είναι στην κρατική υπηρεσία πληροφοριών ή στην ελληνική αστυνομία, ή δεν δίδει το δικαίωμα σε πομάκους και αλλογενείς οι οποίοι έχουν αποκτήσει αργότερα ελληνική υπηκότητα να υπηρετούν στην παραμεθόριο, αλλά μόνο σε στρατόπεδα που είναι στο εσωτερικό της χώρας, όταν υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία. Όλα αυτά το Σύνταγμά μας πολύ καλά τα έχει σκεφτεί στο παρελθόν και τα εφαρμόσει μέχρι σήμερα. Γιατί? Διότι όταν μιλάνε κάποιοι κύριοι και ισχύζονται ότι πρέπει να απαγορευτούν οι διακρίσεις, ότι υπάρχει διάκριση σε βάρος των μειονοτήτων σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπάρχει περικοπή ανθρώπινων δικαιωμάτων και δεν πρέπει και εκείνο και το άλλο, αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Διότι σύμφωνα με το διεθνή νόμο, όχι μόνο με το εθνικό, το συνταγματικό, απαγόρευση των διακρίσεων σε βάρος των μειονοτήτων είναι μόνο η παράληψη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε βάρος των αναγνωρισμένων μειονοτικών θρησκειών και εθνοτήτων. Όταν υπάρχουν στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία παραλείπονται από μια πολιτεία σε βάρος των μειονοτήτων, τότε σαφώς πρέπει να γίνεται λόγος περί διακρίσεως σε βάρος των μειονοτήτων. Όχι όταν μιλάμε για περικοπή προνομίων. Προνόμια μπορεί να έχει μια πλειονότητα, όχι μια μειονότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν έχει περικοπή πλεονεκτημάτων προνομίων, έχει περικοπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή μειονότητα. Σε καμία περίπτωση. Δεν αφήσαμε τον μουσουλμάνο χωρίς παιδεία, δημόσια, δεν τον αφήσαμε χωρίς δημόσια υγεία, δεν τον αφήσαμε χωρίς στέγη, αν ήταν άστεγος, αν ένα κράτος θα πληρεί αυτά, ένα δημοκρατικό κράτος θα πληρεί αυτά. Δεν σημαίνει ότι κάνει διάκριση σε βάρος του σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, επειδή δεν του επιτρέπει να εργαστεί ο μουσουλμάνος φερρυπίν σε ένα σχολείο ως θεολόγος ή ο Ιεχωβάς στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Αυτό είναι ένα προνόμιο που ανοίξει την πλειονότητα, η οποία έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ιδιότητες. Χριστιανός Ορθόδοξος, καθαρός Έλληνας πολίτης, αυτός ναι, μπορεί να προχωρήσει σε αυτές τις δουλειές. Αφού έχει βέβαια και τα ανάλογα προσόντα, το πτυχίο κτλ. Δεν μπορεί να προχωρήσει όμως ένας κατεγνωσμένος Ιεχωβάς ή ένας μουσουλμάνος. Αυτό όμως δεν το αφαιρεί ανθρώπινο δικαίωμα, το αφαιρεί προνόμιο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Γιατί βγαίνουν κάποιοι επιτίδη και κυρίως αριστεροί και κάνουν μεγάλο λόγο, μεγάλο σαματά, φασαρία, ότι περικόπτουμε εμείς οι Ορθόδοξοι οι Έλληνες ανθρώπινα δικαιώματα σε μειονότητες. Όχι, δεν αληθεύει. Ίσως να γίνεται αυτό σε εξαιρέσεις, εξαιρετικές καταστάσεις. Όχι από την πλειονότητα του λαού μας και όχι από τον πολιτιακό μας νόμο. Η απόλαυση των προνομίων σε μια πολιτική και γεωγραφική ενότητα που κατοικεί ένας λαός ο οποίος έχει ίδια χαρακτηριστικά, γλώσσα, ιστορία, κοινή καταγωγή, συνείδηση, είναι υποχρεωτικό να υπάρχει. Εξορισμού από τον ορισμό της λέξεως δημοκρατία πρέπει να υπάρχει. Είναι απαραίτητο. Δεν μπορεί ένας μειονοτικός πληθυσμός να έχει περισσότερα προνόμια από έναν πληθυσμό που έχει πλειονότητα στην επικράτεια αυτή και για την οποία επικράτεια αυτή η πλειονότητα έχει δουλέψει χρόνια, έχει θυσιάσει χρόνια για να μπορεί να υπάρχει αυτό το κράτος. Εξορισμού της δημοκρατίας λοιπόν πρέπει να υπάρχουν τα προνόμια σε μια πλειονότητα. Χωρίς βέβαια, όπως είπαμε, δεν σημαίνει αυτό ότι τη στιγμή που υπάρχουν προνόμια σε μια πλειονότητα υπάρχει την ίδια στιγμή το δικαίωμα για αφαίρεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις μειονότητες. Όχι. Θα ξεκαθαρίσαμε. Έτσι. Λοιπόν, το λέω αυτό διότι με το συνδυασμό αυτών που διαβάσαμε, όλα αυτά θα γίνουν ένα κουβάρι. Οι Ιεχωβάδες, μουσουλμάνοι, άθεοι, μειονοτικοί, θα συνυπολογιστούν επίσης όρις με την πλειονότητα. Θα έχουν τα ίδια δικαιώματα, θα μπαίνουμε στα σχολεία μας, στο στρατό μας. Ήδη βλέπουμε ότι ο στρατός έχει σταματήσει σιγά σιγά βαθμιδών να είναι ο εθνικός στρατός και τίνει να υπερεθνικοποιηθεί, να μισθοφοροποιηθεί. Λοιπόν, και καταλαβαίνετε ότι εκ των πραγμάτων θα οδηγηθεί η κατάσταση στην συνοχή μιας κοινωνίας σε όλους τους τομείς,
και το στρατιωτικό και τον εκπαιδευτικό και γενικότερα το κοινωνικό και το πολιτιακό. Με ανθρώπους τέτοιους, με τους οποίους ένα κοινωνικό ιδεώδες δεν μας ενώνει, μάλλον κοινό ιδεώδες κοινωνικό δεν μας ενώνει, ούτε ιστορική κοινή καταγωγή, ούτε συνείδηση, ούτε γλώσσα, τίποτα. Καταλαβαίνετε τι κουβάρι θα γίνει η κοινωνία. Κατάργηση της νομοθετικής και δικαστικής αυτοδιάθεσης και αυτοδιοθεσίας. Το Σύνταγμα και οι κανόνες δικαίου που θεσπίζονται από τα όργανα της Ένωσης, στα πλαίσια της άσκησης των αρμοδιοτήτων που τσαπωνεύονται, υπερέχουν έναντι του δικαίου των κρατών μελών. Όταν το Σύνταγμα απονέμει στην Ένωση αποκλειστική αρμοδιότητα σε συγκεκριμένο τομέα, μόνο αυτή δύναται να νομοθετεί και να εκδίδει νομικά δεσμευτικές πράξεις. Ρήτρα ευελιξίας. Εάν μια δράση της Ένωσης φαίνεται απαραίτητη στο πλαίσιο των καθοριζομένων στο μέρος 3 πολιτικών για την επίτευξη ενός από τους στόχους που καθορίζονται στο παρόν Σύνταγμα, χωρίς να έχουν προβλεφθεί στο Σύνταγμα οι εξουσίες δράσεις που απαιτούνται για το σκοπό αυτό, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα μετά από πρόταση της Επιτροπής και κατόπιν έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το άρθρο και θέλω να το έχετε σημειώσει, να το υπογραμμίσουμε. Το υπογραμμίζω και θα επανέλθουμε. Είναι πολύ σημαντικό. Πάμε να διαβάσουμε και τα λένε κατά κλείδι. Γιώτα 19, παράγραφος 1, εδάφιο Α. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασκεί από κοινού με το Συμβούλιο νομοθετικά καθήκοντα και καθήκοντα προϋπολογισμού. Συνεχίζουμε. Το δικαστήριο. Το Ευρωδικαστήριο δηλαδή. Το δικαστήριο είναι αρμόδιο να αποφαίνεται για προσφυγές που ασκούνται από κράτη-μέλη, όργανα ή φυσικά κοινωνικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του μέρους 3. Προδικαστικός κατόπιν αιτήματος εθνικών δικαστηρίων σχετικά με την ερμηνεία του δικαίου της Ένωσης ή σχετικά με την ισχύ πράξεων που έχουν εκδοθεί από τα όργανα. Οι νομικές πράξεις της Ένωσης. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που της ανατίθεται από το Σύνταγμα, η Ένωση χρησιμοποιεί ως νομικά μέσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του μέρους 3, τον Ευρωπαϊκό Νόμο, τον Ευρωπαϊκό Νομοπλαίσιο, τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, την Ευρωπαϊκή Απόφαση, τις συστάσεις και τις γνώμες. Ο Ευρωπαϊκός Νόμος αποτελεί νομοθετική πράξη γενικής ισχύος. Είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Ο Ευρωπαϊκός Νόμος Πλαίσιο αποτελεί νομοθετική πράξη που δεσμεύει κάθε κράτος μέλος, στο οποίο απευθύνεται όσον αφορά το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, αλλά αφήνει την επιλογή του τύπου και των μέσων στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών. Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός αποτελεί μη νομοθετική πράξη γενικής ισχύως για την εφαρμογή νομοθετικών πράξεων και ορισμένων ειδικών διατάξεων του Συντάγματος, δύναται δε είτε να είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και να ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος, είτε να δεσμεύει κάθε κράτος μέλος το οποίο απευθύνεται όσον αφορά το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, αλλά να αφήνει την επιλογή του τύπου και των μέσων στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών. Η Ευρωπαϊκή Απόφαση αποτελεί μη νομοθετική πράξη δεσμευτική ως προς όλα τα μέρη της. Όταν ορίζει αποδέκτες, είναι δεσμευτική μόνο για αυτούς. Κοινές αρχές που διέπουν τις νομικές πράξεις της Ένωσης. Όταν το Σύνταγμα δεν επιβάλλει συγκεκριμένη πράξη, τα θεσμικά όργανα αποφασίζουν προτιρουμένων των εφαρμοστέων διαδικασιών ποιο τύπο πράξης θα εκδώσουν σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας που προβλέπεται στο άρθρο Ι9. Από τον συνδυασμό αυτών των άρθρων, αυτομάτως διαπιστώνω ότι υπάρχει εκχώρηση της εθνικής δικαστικής εξουσίας σε υπερεθνικό όργανο, στο Ευρωδικαστήριο. Και όχι μόνο σε αυτό, αλλά και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και το Κοινοβούλιο, παράδειγμα. Και το Κοινοβούλιο, σαφώς. Φυσικά, σαφώς θα πάω. Σαφώς, σαφώς, βεβαίως. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει στην πολιτική επιστήμη, στην πραγματική πολιτική επιστήμη, κάτι τέτοιο. Δηλαδή, μέχρι σήμερα, όλα τα εθνικά συντάγματα, και όχι μόνο το δικό μας, αλλά και το δικό μας, για να μιλάμε για τη χώρα μας, αναγνωρίζουν μία ιεράρχηση νόμου στο εθνικό εσωτερικό δίκαιο, με βάση την οποία ιεράρχηση στην πρώτη βαθμίδα νόμου αναγκαστικής ισχύως. Δηλαδή, ανεξάρτητα της θέλησης του πολίτη, εφαρμόζονται, διότι έχουν προκύψει μέσα από διαδικασίες δημοκρατικές, ψηφίσματα κτλ. Έτσι, μέσα από υπογραφές συμβάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι νόμοι, οι οποίοι στο Σύνταγμά μας ονομάζονται μη αναθεωρητές διατάξεις του Ελληνικού Συντάγματος. Αφορούν την προστασία της πίστεως, της γλώσσας, της ιστορίας.